Γιατί έτσι με έχουν στην ταυτότητα και είμαι αντιπρόσωπος της εταιρείας Radiant Life Technologies στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Σήμερα θα σας μιλήσω για τη θεραπεία κόμβρα. Είναι μια σχετικά νέα θεραπεία από το 2009. Δεν την ξέρει πολλοί κόσμος και χαίρομαι πολύ που είσαστε σήμερα εδώ, έτσι ώστε να μπορέσετε να καταλάβετε περίπου τι είναι και τι κάνει. Επειδή είναι μια επιστημονική ανακάλυψη και έχουμε κάποια κομμάτια που είναι έτσι λίγο εξειδικευμένα, θα σας δείξω πρώτα ένα βιντεάκι για να ξέρετε, να πάρετε μια γενική ιδέα και μετά με την παρουσίαση θα σας εξηγήσω τι ακριβώς συμβαίνει. Καλωσορίσατε στην πολύ σύντομη και περιεκτική παρουσίαση της θεραπείας κόμβρα και του Delta Laser. Τι είναι λοιπόν η θεραπεία κόμβρα και πώς λειτουργεί? Είναι μια μοναδική επιστημονική ανακάλυψη, η οποία μέσω της συσκευής Delta συνδυάζει τέσσερις τεχνολογίες. Υπέρυθρο λέιζερ χαμηλής έντασης, μαγνητικά πεδία, υπέρυχο και τρία βασικά χρώματα LED. Και οι τέσσερις τεχνολογίες, δρώντας συνεκτικά, υποστηρίζουν τον οργανισμό μας, υποβοηθώντας την ικανότητα της αυτοίασής του. Η θεραπεία κόμβρα και το Delta Laser έχουν πολλές εφαρμογές και τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι πραγματικά θεαματικά. Στον τομέα της ιατρικής, δυναμώνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα, προκαλώντας σωματική βιοδιέγερση, στηρίζοντας έτσι τον οργανισμό στις βασικές του λειτουργίες καρδιάς, θυροειδούς, κεντρικού νευρικού συστήματος, επινεφριδίου κτλ. Στον τομέα της αισθητικής ομορφιάς και ευεξίας, αναζωογονεί και βελτιώνει τη γενική κατάσταση του δέρματος. Τονώνει το τριχωτό της κεφαλής και έχει πολλές άλλες εφαρμογές, οι οποίες βρίσκονται αναλυτικά στον οδηγό ομορφιάς. Στον τομέα του αθλητισμού, βελτιώνει τις αποδόσεις και επιταχύνει την αποκατάσταση τραυματισμών. Πώς χρησιμοποιείται το Delta Laser? Το Delta Laser είναι πάρα πολύ εύκολο στη χρήση. Για παράδειγμα, εάν έχουμε οτίτιδα, στο εμπλεκτήριο του οδηγού χρήσης μας παραπέμπει στη σελίδα 108, όπου βλέπουμε ότι η θεραπεία διαρκεί 7 λεπτά και χρησιμοποιούνται κεφαλές, μεντικά και πρόβλημα. Τα σημεία εφαρμογής είναι απόλυτα εμφανή στις οδηγίες, όπως και η αντίστοιχη συχνότητα και διάρκεια ένα σημείο, καθώς και η προτινόμενη αγωγή. Η θεραπεία κόμβρα είναι απόλυτα ασφαλής, δεδομένου ότι δεν είναι επεμβατική, ούτε και τοξική. Και επομένως είναι ιδανική για εκείνους γενικά παιδιά, για επαγγελματίες θεραπευτές, καθώς επίσης και για τον καθένα από εμάς για ιδιωτική χρήση. Θεραπεία κόμβρα. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Ουσιαστικά η θεραπεία κόμβρα συνδυάζει τέσσερις τεχνοβολίες, οι οποίες είναι ήδη αναγνωρισμένες για τα θεραπευτικά τους αποτελέσματα. Λέιζερ, υπέρυθρο λέιζερ, μαγνητικά πεδία. Έχουμε τρία χρώματα LED, είναι οι έγχρωμες δύο διφωτοεκπομπής, όπως τα λέμε στα ελληνικά, και φυσικά υπέρυχο. Έτσι έχουμε πάρα πολύ γρήγορα και αποτελεσματικά αποτελέσματα, γιατί έχουμε και τις τέσσερις θεραπείες, οι οποίες δουλεύουν μαζί. Δουλεύει πώς? Δουλεύει στα κύτταρα του οργανισμού μας. Ουσιαστικά ανακουφίζει τον πόνο, μειώνει τις φλεγμονώδεις καταστάσεις και αναγεννεί τους ιστούς. Θα σας δείξω περισσότερα πιο κάτω. Η θεραπεία κόμβρα τι σημαίνει? Είναι Coherent Multi Radiance, δηλαδή θεραπεία συνεκτικής πολλαπλής ακτινοβολίας. Έχουμε υπέρυθρο λέιζερ, 980 nanometers και 905 είναι μια καινούρια προσθήκη στην προϊοντική μας σειρά. Είναι λίγο πιο δυνατή και πιο εξειδικευμένη για γιατρούς και κέντρα τα οποία θέλουν ακόμη πιο δυνατά αποτελέσματα ακτινοβολίας. Τα τρία διαφορετικά χρώματα LED, έγχρωμες δίωδη, είναι κόκκινο, κίτρινο και πράσινο συνδυασμένα και λουλακή βιολετή. Μαγνητικά πεδία και υπέρυχος. Στη συσκευή την οποία έχω εδώ και μπορείτε να τη δείτε και θα σας τη δείξω κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, φαίνεται ξεκάθαρα και από το διάγραμμα εδώ, που είναι το λέιζερ, τα τρία βασικά χρώματα,
τα μαγνητικά πεδία που είναι γύρω-γύρω στην κεφαλή και ο υπέρηχος που είναι τα τέσσερα κεντρικά στρογγυλά σημεία. Από πού προέρχεται η θεραπεία κόμπρα? LLT σημαίνει Low Level Laser Therapy και είναι κάτι το οποίο εφεύραν οι Ρώσοι τη δεκαετία του 1960 για τους αστροναύτες που ήθελαν τότε να έχουν μια σχετική ιατρική κάλυψη όταν βρίσκονταν στο φεγγάρι. Αυτό ουσιαστικά είχε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα, ξεκινώντας από τη Ρωσία και παγκοσμίως όταν η θεραπεία έγινε ευρέως γνωστή, όπου μετά στη συνέχεια πάλι οι Ρώσοι εφεύραν τη θεραπεία MIL, Magnetic Infrared Laser, όπου ουσιαστικά έχει τρία στοιχεία, 2,5 στοιχεία από ό,τι έχει η θεραπεία κόμπρα. Δηλαδή έχει μαγνητικά πεδία, infrared laser που έχει και η θεραπεία κόμπρα, αλλά έχει μόνο ένα χρώμα, το κόκκινο, η θεραπεία MIL. Εμείς λοιπόν τελειοποιήσαμε και ξεκινήσαμε τη δουλειά σαν ομάδα από το 2005 και το 2009 καταφέραμε η ομάδα των ερευνητών που υπάρχει και είναι διεθνής, κατάφεραν και αποτύπωσαν αυτό το κόνσεπτ, αυτή τη σκέψη που υπήρχε των τεσσάρων ακτινοβολιών σε ένα μηχάνημα, το οποίο είναι το Delta Laser. Το Delta Laser είναι μια πολύ μικρή ελαφριά συσκευή. Αυτή είναι η μεσαία της μορφή, είναι το Multi, θα δούμε τις συσκευασίες μετά. Και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρέχει μια πάρα πολύ γρήγορη και αποτελεσματική θεραπεία, καθώς επίσης να αποκαταστά και αναπλάθει τον οργανισμό μας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ιδιώτες για θεραπείες στο σπίτι, όπως έτσι το χρησιμοποίησα εγώ, το αγόρασα το 2009 και άρχισα να το χρησιμοποιώ. Και έχοντας δει τα θεραπευτικά του αποτελέσματα και έχοντας τα βιώσει μόνη μου, επικοινώνησα με την εταιρεία και τους είπα θέλω να το φέρω στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ο κόσμος πρέπει να το μάθει. Και έτσι έγινα αντιπρόσωπος από προσωπική μου εμπειρία. Βέβαια, είναι και για γιατρούς και για θεραπευτές. Εξαρτάται από το τι χρειάζεται ο καθένας και ποια φυσικά είναι και η ειδικότητά του. Το Delta Laser αποτελείται από 4 κεφαλές, οι οποίες εναλλάσσονται. Είναι δηλαδή μία λαβή και υπάρχει η κεφαλή Medical, που είναι κυρίως για τις ιατρικές εφαρμογές, θα σας εξηγήσω. Η κεφαλή Aesthetic, αισθητική και ομορφιά, κυρίως για εμάς τις γυναίκες, αλλά και για τους άντρες, γιατί έχει να κάνει και με το τριχωτό της κεφαλής και τη γενιάδα. Η κεφαλή Meridian, που είναι η κεφαλή αυτή που έχει κάποια προκάκια, τα οποία ουσιαστικά ασχολείται με τα μαλλιά και τη ριφλεξολογία. Και το Delta Probe, που είναι για ενδοκολπική χρήση ή για βελονισμό με άλλη κεφαλή, δηλαδή οτορινολαρυγκολογικά και οδοντιατρικά. Θα τα πούμε εκτεταμένα. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε εδώ το Delta Go, που έχει μόνο μία κεφαλή. Μάλλον να στο πάω όπως το λέω εδώ. Το Multi Set είναι για όλες τις χρήσεις, έχει και τις 4 κεφαλές. Έχουμε το Go Set, το οποίο έχει μόνο μία κεφαλή και είναι για αποκατάσταση και ιατρική. Έχουμε το Delta Go Go, που είναι για αποκατάσταση, βελονισμό και μαλλιά. Και το Delta Go Double Plus Set, που είναι για αποκατάσταση, ιατρική και ομορφιά. Ανάλογα δηλαδή με τις κεφαλές υπάρχουν και οι διαφορετικές χρήσεις. Έχουμε βέβαια και την αυαρχίδα μας, αυτό είναι η καινούργια μας ανακάλυψη και εφεύρεση. Είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό, είναι το Delta Pro. Έχει 7 κεφαλές και 2 λαβές και αυτό σχεδιάστηκε αποκλειστικά για τους επαγγελματίες, είτε αυτοί είναι γιατροί, ιατρικά κέντρα, Ινστιτούτα Ομορφιάς, αισθητική και γενικά οποιοδήποτε ασχολείται με μεγαλύτερο κοινό και δεν το θέλει για προσωπική του χρήση ή για οικογενειακή χρήση. Αυτή είναι η λαβή, είναι πάρα πολύ εύκολη στη χρήση. Έχουμε το διακόπτη από τον οποίο ξεκινάει και σταματάει η συσκευή. Από εδώ ρυθμίζουμε τη συχνότητα, από 5 Hz, η οποία έχει τη μεγαλύτερη διείσδυση, φτάνουμε μέχρι και 5 εκατοστά, δηλαδή όταν πρόκειται για το σηκώτη μας, για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τα 5 Hz για να έχουμε διείσδυση, μέχρι τα 1000 Hz που είναι για τα επιδερμικά, αν έχουμε δερματολογικές παθήσεις, και το variable που είναι η μεταβλητή, όπου πλέον υπάρχουν όλες οι συχνότητες σε λειτουργία. Και από εδώ ρυθμίζουμε την διάρκεια, από 1 λεπτό έως 10 λεπτά. Και φυσικά εδώ έχουμε τον υπέρηχο, ο οποίος στις περισσότερες θεραπείες πρέπει να είναι on, και μόνο
όσον αφορά τη θεραπεία στο κεφάλι, πρέπει να είναι off. Υπάρχουν οδηγίες φυσικά για όλα αυτά. Έχουμε τις 4 κεφαλαίες, όπως είπαμε, είναι η ιατρική, η αισθητική, η meridian και η probe. Κάθε συσκευή Delta έρχεται με ένα οδηγό χρήσης, ο οποίος έχει 323 σελίδες και μέσα σε αυτόν τον οδηγό χρήσης μπορούμε να βρούμε αναλυτικά, ανάλογα με την πάθηση που έχουμε, είτε ψάχνοντας την πάθηση αλφαβητικά, είτε ανατομία της ιατρικής, ουρολογία, νεφρολογία, παιδιατρική, όπου φαίνονται οι θεραπείες, τα σημεία και η διάρκεια. Θα σας το δείξω τώρα αναλυτικά και στην παρουσίαση. Εδώ, για παράδειγμα, είναι αυτό το οποίο τυχαίως άνοιξα και σας έδειξα, όπου πάνω-πάνω μας λέει ότι θα χρησιμοποιήσουμε την κεφαλή Meridian και η διάρκεια είναι 13 λεπτά. Εδώ είναι οι παθήσεις και οι οδηγίες θεραπείας. Στις οδηγίες θεραπείας είναι διάκριτα και τα σημεία τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε στο σώμα μας και η συχνότητα που θα χρησιμοποιήσουμε, αλλά και ο χρόνος ανασημείων. Η θεραπεία κόμπρα, λοιπόν, υποστηρίζει τη δυνατότητα αυτοίασης του οργανισμού μας. Επομένως, υπάρχουν θεραπείες για τις πλήστες ασθένειες και τραυματισμούς και υπάρχουν και συστημικές θεραπείες, δηλαδή θεραπείες στα συστήματα του οργανισμού μας, έτσι, οι οποίες συνδυάζουν ακτινοβόληση στα σημεία του αίματος, από όπου έχουμε αρτηριακά σημεία, το λεμφικό μας σύστημα, το κεντρικό νευρικό σύστημα, έτσι ώστε να στηρίζει άμεσα τα όργανα και τις λειτουργίες του οργανισμού μας. Επειδή κάθε μας κύτταρο, αποτελούμαστε από 3 εκατομμύρια κύτταρα οργανισμό μας και κάθε μας κύτταρο, ουσιαστικά τι είναι, είναι η αποτύπωση του οργανισμού μας. Κάθε μας κύτταρο έχει όλα τα συστήματα που έχει το σώμα μας. Κεντρικό, νευρικό, καρδιαγγειακό, λεμφικό, ενδοκρινικό. Επομένως, δουλεύοντας σε κυταρικό επίπεδο, δουλεύουμε συνολικά και ολιστικά σε όλο τον οργανισμό. Έχουμε λοιπόν έτσι αποτέλεσμα στην αναζωογόνηση και τη θεραπεία του οργανισμού μας συνολικά. Ακτινοβόληση του αίματος. Ακούγεται κάπως αυτό, αλλά δεν είναι καθόλου όπως ακούγεται, είναι πάρα πολύ ήπιο. Πάλι οι Ρώσοι ήταν πρωτοπόροι αυτής της θεραπείας και ουσιαστικά τι κάνει, ενισχύει το νοσοποιητικό μας σύστημα. Δουλεύουμε δηλαδή στις αρτηρίες, δημιουργούμε τη δυνατότητα αύξησης μεταφοράς οξυγόνου στο αίμα και έχει αποδειχθεί ότι αυτού του είδους η θεραπεία, η ακτινοβόληση δηλαδή του αίματος, επιδρά αναγεννητικά στη διέγερση της μύτωσης, που είναι και η διαδικασία ενέργειας και παραγωγής, δυνατότητας του συστήματός μας να είναι υγιές και βιοδιέγερση της κυταρικής μεμβράνης. Και επίσης δημιουργεί σωματική βιοδιέγερση, γιατί βοηθάει τον οργανισμό στις κύριες λειτουργίες της καρδιάς, του θύμου αδένα, του κεντρικού νευρικού συστήματος και των επινεφριδίων. Αν δεν είσαστε γιατροί, μπορεί να έχετε κουραστεί λίγο, αλλά κάνω αυτή τη μικρή εισαγωγή γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί αυτή είναι μια επιστημονική συσκευή και πρέπει κάποια πράγματα λίγο να τα εξηγήσουμε, γιατί μπορεί και να έχουμε γιατρούς στο ακροατήριο και να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα περισσότερα από τη μισή κοινή θνητή. Να το πούμε όμως λίγο πιο απλά. Για να θεραπευτούμε, χρειαζόμαστε ενέργεια. Έτσι, αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Όταν λοιπόν είμαστε άρρωστοι, όταν έχουμε στρες, όταν έχουμε άγχος, όταν οι καταστάσεις γύρω μας είναι τρελές, αν δεν ξέρουμε τι θα συμβεί αύριο, αν ο σύντροφός μας χτυπάει τα νεύρα, εάν έχουμε οποιαδήποτε θέματα στο σπίτι κτλ. Όλα αυτά δημιουργούν λοιπόν στο σύστημά μας, καταβάλουν την ενέργειά μας και πέφτει λοιπόν ο οργανισμός μας ενεργειακά. Επομένως, βέβαια αυτό συμβαίνει και με άλλες περιπτώσεις, αλλά συνήθως στην εποχή μας συμβαίνει λόγω του στρες. Η έλλειψη ενέργειας, λοιπόν, είναι ο κοινός παρονομαστής για όλες τις ασθένειες και η θεραπεία κόμπρα έρχεται να αντιμετωπίσει αυτό, την έλλειψη ενέργειας, για να μπορέσει ο οργανισμός και το ανοσοποιητικό μας σύστημα να είναι τόσο δυνατό, ώστε οτιδήποτε έρθει να μας βρει, να μην έχει καμία ελπίδα να μπει στον οργανισμό μας. Ουσιαστικά μας θωρακίζει. Αυτό είναι προσωπική μου εμπειρία, θα τη μοιραστώ μαζί σας αργότερα, θα το δείτε και σε ένα άλλο βιντεάκι. Έχουμε λοιπόν τις 4 ακτινοβολίες. Το κεντρικό μας σημείο είναι το χαμηλής έντασης λέιζερ, το οποίο ουσιαστικά δίνει το έναυσμα για να ξεκινήσει η διαδικασία της θεραπείας.
Το λέιζερ μαζί με το μαγνητικό πεδίο μεταφέρουν την ενέργεια απευθείας στα νοσούντα κύτταρα, στο σημείο της νόσου, διεισδύοντας από την επιδερμίδα στα όργανα, στοχευμένα πάντα, έτσι αναλόγως με το πού υπάρχει η νόσος, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο η έλλειψη ενέργειας που υπάρχει στον οργανισμό να μπορέσει να αντικατασταθεί και να αρχίσουν οι μπαταρίες του σώματός μας να λειτουργούν έτσι ώστε να μπορέσουμε να θεραπευθούμε. Τι κάνει λοιπόν? Δημιουργεί τη διαδικασία τριφοσφορικής αδενοσύνης, στο μόριο ATP το λεγόμενο. Είναι η μπαταρία του σώματός μας, είναι το καύσιμο του σώματός μας. Χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε καμία ασθένεια, είμαστε στο έλεος του οτιδήποτε μας βρει. Έχουμε λοιπόν τις έγχρωμες διόδους φωτοεκπομπής, τα LEDs, τα οποία ουσιαστικά απορροφούνται από το δέρμα και αυτά δίνουν την εντολή της έναρξης για τη θεραπεία. Ο Ιπποκράτης έβγαζε τους ασθενείς τους στο φως, έτσι. Και αν διαβάσουμε τη θεραπεία του Ιπποκράτη και το τι ισχυριζόταν ο Ιπποκράτης, ο οποίος δεν χρησιμοποιούσε ποτέ φάρμακα παρά μόνο σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις, το φως ήταν πάντα θεραπευτικό. Και βέβαια, επειδή το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, το οποίο έχει και ανοσοποιητικές και ενδοκρινικές λειτουργίες, η ακτινοβολία του φωτός ενεργοποιεί τοπικά αλλά και συστημικά τις αποκρίσεις για την νόσο μέσω των χημικών διαβιβαστών, κυτοκίνων και ορμονών. Ο υπέρηχος είναι κοινώς γνωστό τι κάνει, γιατί υπάρχουν και πάρα πολλοί και φυσικοθεραπευτές χρησιμοποιούν πολύ τον υπέρηχο. Ουσιαστικά δημιουργεί μια ασφαλή μηχανική διέγερση. Είναι σαν να έχουμε ένα τσάι καυτό και να βάλουμε τη ζάχαρη μέσα. Ο υπέρηχος είναι το κουταλάκι που παίρνουμε και αναδεύουμε τη ζάχαρη για να τη διαλύσουμε, δηλαδή επιταχύνουμε τη διαδικασία. Αυτό κάνει ο υπέρηχος. Βελτιώνει το μεταβολισμό του σώματος, επιταχύνει τη διαδικασία της πρωτεϊνικής σύνθεσης, η οποία είναι βασική και ζωτική σημασίας για να είμαστε καλά και να μπορούμε να αποκαταστήσουμε οτιδήποτε κατεστραμμένο έχουμε μέσα μας, και επιταχύνει την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα της ενζηματικής δράσης στα κύτταρα, γιατί δρά σε κυταρικό επίπεδο. Έχουμε λοιπόν αυτές τις τέσσερις ακτινοβολίες εδώ, υπέρηχος, έγχρωμες δίωδοι, τα LED, το λέιζερ και τα μαγνητικά πεδία, τα οποία δρούν συνεκτικά στο κύτταρο, επιταχύνοντας το μεταβολισμό, δημιουργώντας νευροχημικές διαβιβάσεις για να μπορέσει να γίνει η τριφοσφορική αδενοσύνη, δηλαδή να μπορέσει η ενέργεια να αρχίσει να αποκαθίσταται. Και έτσι να αρχίσουμε να νιώθουμε ότι κάτι γίνεται, μπορώ να σηκωθώ από το κρεβάτι αρχικά, ή μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ, γιατί υπάρχει πολλοί κόσμος που πονά το βράδυ και δεν μπορεί να κοιμηθεί, έχει αϊπνίες. Πώς δουλεύει η θεραπεία κόμρα? Νομίζω το κάλυψα, είναι η ενεργητική υποστήριξη στο μωρίο ATP, για να μην σας κουράζω. Εδώ είναι λίγο εξειδικευμένο. Έχουμε γιατρούς στο ακροατήριο, εκτός από τον θερματολόγο μου που ξέρω ότι είναι εδώ? Όχι. Όχι. Okay. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που συνήθως μου κάνουν είναι okay, έχει παρενέργειες. Όλες οι θεραπείες Low Level Laser Therapy, η LLT, έχουν εδώ και 45 χρόνια τεσταριστεί, δοκιμαστεί και αποδειχθεί βάσει του FDA ότι δεν έχουν καμία απολύτως αρνητική παρενέργεια στον οργανισμό. Γιατί οι θεραπείες, οι ακτινοβολίες αυτές είναι μη επεμβατικές και μη τοξικές, δηλαδή μόνο καλό μπορούν να κάνουν. Θα σας πω συγκεκριμένα για μένα. Εγώ συνήθως αυτό που πάθαινα είναι 2 χρόνια, κάθε 2 φορές το χρόνο μάλλον, έπεφτα στο κρεβάτι από διάφορες ιώσεις, ξέρετε, κόκαλα, πυρετός κτλ. Όταν ξεκίνησα να χρησιμοποιώ το λέιζερ για τη σιδηροπαινία μου, γιατί ο σίδηρος μου ήταν στα τάρταρα, η θεραπεία για τη σιδηροπαινία, που είναι η γενική κρύα στον οδηγό χρήσης, ταυτόχρονα λειτουργεί και για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Εγώ λοιπόν ξαφνικά κάποια στιγμή συνειδητοποίησα ότι σταμάτησα να αρρωσταίνω. Δεν έπεφτα στο κρεβάτι. Γιατί έχοντας ένα ανοσοποιητικό δυνατό, κάνοντας αυτή τη θεραπεία για τη σιδηροπαινία μου, οτιδήποτε ερχότανε, το ανοσοποιητικό μου ήταν αρκετά δυνατό για να το καθαρίσει. Γιατί οι ιοί τι είναι? Οι ιοί δεν έχουν δικό τους DNA. Πρέπει να προσκοληθούν κάπου για να έχουν αποτέλεσμα. Όταν λοιπόν δεν μπορούν να προσκοληθούν γιατί το ανοσοποιητικό μας είναι δυνατό, απλά δεν μας πιάνει τίποτε. Από οτιδήποτε έρχεται, γιατί υπάρχουν πολλοί εισβολείς, έτσι.
Λοιπόν, κάποιες φαρμακευτικές αγωγές σίγουρα μπορεί να αναστείλουν τις θετικές επιδράσεις της κόμβρα και σίγουρα έχουμε δει από έρευνες που έχουμε κάνει ότι τα στεροειδή και τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη σίγουρα επηρεάζουν τα αποτελέσματα, τα θετικά της κόμβρα. Αυτό ήταν λίγο το τεχνικό κομμάτι, το οποίο προσπάθησα να σας το δώσω όσο πιο απλά μπορούσα για το πώς δουλεύουν αυτές οι τέσσερις ακτινοβολίες συνεκτικά στον οργανισμό μας. Είτε λοιπόν είμαστε καλά, δυναμώνουμε το ανοσοποιητικό μας και γινόμαστε ακόμη πιο καλά, νιώθουμε ευεξία. Αν ασθενούμε, τα νοσούντα κύτταρα βοηθούνται με τη θεραπεία κόμβρα να ξεκινήσουν την αυτοίασή τους και εάν όσο περνούν τα χρόνια κουραζόμαστε, δεν έχουμε ενέργεια, μας πιάνει το ένα, μας πιάνει το άλλο, η κόμβρα είναι ο καλύτερος μας σύμμαχος για να μας κρατάει σε μια πάρα πολύ καλή κατάσταση υγείας. Πριν να σας δείξω τις εφαρμογές, θα σας δείξω λοιπόν το βιντεάκι από τη δική μου προσωπική εμπειρία για να καταλάβετε γιατί και εγώ αποφάσισα να φέρω την κόμβρα στην Ελλάδα και Κύπρο. Να δούμε αν θα παίξει. Γεια σας. Είμαι η Παναγιώτα Κοντολέων και είμαι αντιπρόσωπο της εταιρείας Radiant Life Technology στην Ελλάδα και Κύπρο. Σήμερα θα μοιραστώ μαζί σας την εμπειρία μου με τη θεραπεία κόμβρα και τον Delta Laser και πώς πραγματικά μου άλλαξε τη ζωή τα τελευταία 3 χρόνια. Στο διάστημα αυτό, η θεραπεία κόμβρα ενδυνάμωσε το νοσοκομικό μου, θωρακίζοντάς με ενάντια στις ασθένειες. Απλώς σταμάτησα να νοσταίνω τα τελευταία 3 χρόνια από τη συνήθιση όσο του μένει μας στο κρεβάτι. Η θεραπεία κόμβρα κρατάει το σώμα μου σε άριστη φυσική κατάσταση. Οι επιδόσεις μου στον αθλητισμό έχουν αυξηθεί με πολύ γρήγορη αποκατάσταση από τραυματισμούς. Σήμερα κολυμπάω 10 χιλιόμετρα την εβδομάδα και τρέχω άλλα 10. Παράλληλα, το χρησιμοποιώ και για την αναζωογόνηση της επιδερμίδας μου. Με τη θεραπεία κόμβρα νιώθω ευεξία, έχω πάρα πολύ καλή ψυχολογία, νιώθω απίστευτη δύναμη και ελευθερία και γενικώς νιώθω καλύτερα από ποτέ. Τι άλλο χρειάζομαι? Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους αποφάσισα να φέρω τη θεραπεία κόμβρα και τον Delta Laser στην Ελλάδα και Κύπρο για να μπορέσουμε όλοι να βοηθήσουμε τον εαυτό μας όπως βοήθησα και εγώ τον δικό μου. Λοιπόν, έχουμε πολλές εφαρμογές. Οι τρεις κύριοι τομείς αφορούν την ιατρική, τον αθλητισμό και την ομορφιά. Ξεκινάμε με την ιατρική. Ο κύριος είναι ο ανιψιός μου. Λοιπόν, το χαμηλής έντασης laser delta και η θεραπεία κόμβρα χρησιμοποιούνται ήδη από γιατρούς, από θεραπευτές και από ανθρώπους στο σπίτι σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία Radiant Life Technology, στην οποία αντιπροσωπεύω για την Ελλάδα και την Κύπρο, είναι διεθνής, έχει αντιπροσώπους σε όλες τις υπήρους και είναι ευρέως διαδεδομένη σε άλλες χώρες και ειδικά στη Ρωσία είναι σχεδόν σε κάθε σπίτι. Οι Ρώσοι είναι πάρα πολύ μπροστά, ειδικά σε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις. Είναι ιδανική για χρόνιους πόνους και ανάπλαση ιστών. Εδώ μπορείτε να δείτε ένα παράδειγμα μιας ασθενούς που έχουμε, η οποία υπέφερε από οστεοπόρωση κατά διάρκεια της εμεινόπαυσης. Βλέπετε το 2011 τις εξετάσεις της, τα X-rays της και το 2012. Βοηθάει λοιπόν ουσιαστικά, επειδή δεν είναι επεμβατική, βοηθάει ουσιαστικά στην ανακούφιση του πόνου. Αυτό εγώ, επειδή αθλούμαι και είμαι 50 χρονών, δεν είμαι κανένα κοριτσάκι, οτιδήποτε μυοσκελετικούς πόνους έχω, με το που θα βγω από την πισίνα ή οτιδήποτε νιώσω ή ξυπνήσω το πρωί και με πονέσει ο αρχένας μου γιατί έχω στραβοκοιμηθεί, έχω τον Delta πάντα μαζί μου, το χρησιμοποιώ και η ανακούφιση είναι άμεση. Στο μυοσκελετικό το ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί το έχω βιώσει. Επομένως, ποια είναι τα αποτελέσματα? Αναλγητικά, αντιφλεγμονώδη, αναγέννηση μειών συνδετικών επιθυλιακών και νευρικών ιστών, πρόληψη κατά της νευρονικής εκφύλησης και παράλληλα αναγέννηση των νεύρων, γιατί πάρα πολλές ασθένειες ξεκινούν από το νευρικό σύστημα. Έτσι, ακόμη και όταν τραυλίζουμε ή ο αλκοολισμός. Υπάρχουν θεραπείες για όλα αυτά, είναι συστημικές. Αυξάνεται η οξυγόνωση της κυκλοφορίας του αίματος και της λέμφου στον ιστό
Έτσι ενισχύει τη μεταφορά οξυγόνου στο αίμα και τη μικροκυκλοφορία του αίματος και της λέμφου. Κάποια από τα παραδείγματα, τραυματικές κακώσεις, τενοντοπάθειες, αρθρίτιδα, πόνοι στη μέση, πόνο στον αυχένα, νευραλγίες τριδήμου, ινομιαλγίες, διαβητική νευροπάθεια. Θέλω να σας πω ότι τώρα τελευταία έχουμε ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας και έχουμε δει εκπληκτικά θεραπευτικά αποτελέσματα. Μπορείτε να μπείτε στο site της εταιρείας και να δείτε τις ίδιες μαρτυρίες των ανθρώπων αυτών οι οποίοι έχουν δοκιμάσει τη θεραπεία κόμρα. Υπάρχουν οικογένειες που έχουν το Δέλτα και το χρησιμοποιούν από τα παιδιά τους, τους ίδιους και τους γονείς τους, οι οποίοι υποφέρουν σαν μεγάλοι άνθρωποι από πάρα πολλά πράγματα και διάφορες παθήσεις. Έχουμε λοιπόν σε όλους τους ιατρικούς τομείς εφαρμογές, οι οποίες βρίσκονται στον οδηγό χρήσης και τον οποίο μπορείτε να έρθετε να δείτε, μάλλον όχι μετά γιατί δεν θα έχουμε χρόνο, αλλά μπορείτε να μας επισκεφτείτε στην έκθεση και κάνουμε και θεραπείες για 5 ευρώ για να νιώσει κάποιος τη διαφορά επί τόπου, σε σωματική βιοδιέγερση, χειρουργική, οτορυνολαρυγκολογία, καρδιολογία, τα βλέπετε, είναι σχεδόν όλοι οι ιατρικοί τομείς εκεί. Πάμε λοιπόν για τον αθλητισμό. Έχουμε παραδείγματα, θα τα δούμε και μετά από μαρτυρίες. Η Ντενίσα Μπαρίσοβα είναι πρωταθλήτρια στην αερόβια γυμναστική στην Τσεχία. Η θεραπεία στους αθλητικούς τραυματισμούς είναι ανώδυνη, μη επεμβατική και άμεση. Αυτό πρέπει να το πούμε. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή αθλητές που χρησιμοποιούν τη θεραπεία κόμρα και είναι στο μισό χρόνο πίσω, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτούς. Και βέβαια τους αναζωογονεί και τους αποβάλλει το στρες και όλη αυτή την ψυχική κατάσταση που έχουν ειδικά πριν τους αγώνες. Η θεραπεία κόρμα είναι ιδανική για την ανακούφιση πόνων στην πλάτη, δυσκαμψίας μειών, φλεγμονές μειών, πόνο στις αρθρώσεις, οτιδήποτε έχει να κάνει με το αθλητικό κομμάτι και οι συστημικές θεραπείες, οι θεραπείες δηλαδή που αφορούν τα συστήματά μας, παρέχουν αποτελεσματική και ολοκληρωτική υποστήριξη στον οργανισμό μας. Ανακουφίζουν την ένταση και γενικά οτιδήποτε αρνητικό υπάρχει. Ο συνδυασμός της θεραπείας κόμρα σε σχέση με άλλες θεραπείες, συμπληρωματικές μασάζ, φυσιοθεραπείες, είναι θετικό, πολλαπλασιάζει τη θετική τους επίδραση, επομένως εμείς το συνιστούμε. Και επίσης αυξάνει αποτελεσματικά την αντοχή και τη δύναμη στις αποδόσεις των αθλητών. Εγώ το ξέρω από μένα και οι προπονήσεις που βγάζω είναι κάτι το οποίο ξέρω ότι δεν γίνεται έτσι από μόνο του. Τα συμπεράσματα λοιπόν. Καλύτερη απόδοση, λιγότερη μυϊκή κόπωση, καλύτερη δυνατότητα αντιστάθμισης της έλλειψης οξυγόνου, γιατί όταν γυμναζόμαστε μένουμε από οξυγόνο, αύξηση της μυϊκής απόδοσης και καθυστέρηση της κόπωσης των μυών, ταχύτερη ανάκτηση δυνάμεων μετά την προπόνηση ή μεταξύ προπόνησης και αγώνα και μείωση πιθανοτήτων βλαβών και φλεγμονών στο σκελετό αλλά και στους μύες. Στην ομορφιά και την ευεξία. Έχουμε πάρα πολλές εφαρμογές. Το δέρμα και η επιδερμίδα επωφελούνται πάρα πολύ από τη θεραπεία κόμρα, διότι βελτιώνουν τη γενική κατάσταση και στην απόχρωση του δέρματος, αλλά και γενικά στο δέρμα, σε οποιασδήποτε δερματικές παθήσεις έχουμε, επιβραδύνουν τον σχηματισμό των ρητίδων και του αποχρωματισμού του δέρματος. Έχουμε λοιπόν την κεφαλή aesthetic, η οποία χρησιμοποιείται για αναζωογόνηση του δέρματος, ήπιες δερματικές παθήσεις όπως ρητίδες, δυσχρωμίες, λεκέδες, σπυράκια, ακμή. Ο γιος μου είχε τεράστιο πρόβλημα ακμής, είναι 19 τώρα, είχε ακμή παντού. Τον βοήθησε σημαντικά, αλλά ήταν πολύ κουραστικό, δεν ήθελε να το κάνει. Με την κεφαλή λοιπόν Meridian, που είναι η κεφαλή αυτή, που έχει αυτά τα σαν καρφάκια που είναι, που είναι και για την ρηφλεξολογία, βελτιώνει και τονώνει την κατάσταση του τριχωτού της κεφαλής και βοηθάει στην πρόσληψη της απώλειας μαλλιών. Επίσης καθυστερεί τον αποχρωματισμό, καθυστερεί δηλαδή τις άσπρες τρίχες, και τονώνει πάρα πολλά ζωτικά όργανα για γενική ευεξία, διότι το κεφάλι έχει πάρα πολλά σημεία βελονισμού, επομένως κάνοντας θεραπεία στο κεφάλι αναζωογονείται και όλος ο οργανισμός.
Επίσης μπορεί να εφαρμοστεί πριν από το μασάζ ή τη φυσικοθεραπευτική αγωγή, έτσι ώστε να μπορέσει να χαλαρώσει τους μύες και τους τένοντες για να κάνει και ο θεραπευτής καλύτερα τη δουλειά του. Σπα και μασάζ είναι το αγαπημένο μου κομμάτι μετά την προπόνηση εμένα. Ουσιαστικά βοηθάει πάρα πολύ στην βελτίωση της ψυχικής κατάστασης και της απορρόφησης του στρες και γενικά όλων αυτών των πραγμάτων των οποίων μας ταλαιπωρούν σήμερα. Και εκτός από τις κεφαλές Aesthetic και Meridian, για τις εφαρμογές της ομορφιάς, έχουμε και την κεφαλή Medica, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τα εγχειρητικά. Πλαστικές εγχειρήσεις ή όχι, δεν παίζει ρόλο. Λιγότερος πόνος, καλύτερη επούλωση των ουλών, πληξίματα, φλεγμονές γενικώς. Σύσφυξη κοιλιάς για άντρες και γυναίκες. Εγώ γράφω εδώ για ένα λιπαναρόφηση, αλλά και μη, γιατί είναι κάτι που χρειάζονται και οι άντρες. Ευεξία και ισορροπία, γιατί βοηθάει σε έναν υγιή μεταβολισμό και στις υπέρβαρες συνθήκες όπου και εφόσον υπάρχουν. Παθήσεις του δέρματος, τα είπαμε. Ενδυνάμωση και βιοδιέγερση του οργανισμού, έτσι ώστε να τονωθεί η ζωτικότητα του οργανισμού. Και αποτοξίνωση και αναγέννηση. Εγώ προσωπικά έκανα μια αποτοξίνωση σηκωτιού αυτό το μήνα, όχι ότι τη χρειαζόμουν, δεν πίνω, αλλά είναι κάτι το οποίο πραγματικά βοηθάει το μεταβολισμό να δουλέψει καλύτερα. Κτηνιατρική, δεν ξέρω ποιοι έχετε από εδώ ζώα, αλλά ουσιαστικά η θεραπεία κόμβρα βοηθάει και στην κτηνιατρική. Γιατί είναι και αυτός ένας οργανισμός. Η διαφορά είναι ότι ο χρήστης θα πρέπει να ξέρει την ανατομία του ζώου. Έτσι, γιατί δεν έχουμε την ίδια ανατομία. Αλλά κατά τα άλλα χρησιμοποιείται όπως ακριβώς και στον άνθρωπο. Σε πολύ μεγάλα ζώα σίγουρα η διάρκεια είναι μεγαλύτερη. Και βέβαια όπου υπάρχουν πολλές τρίχες πρέπει να τις απομακρύνουμε για να ακουμπάμε στο δέρμα του ζώου για να έχουμε καλύτερη αποτελεσματικότητα. Εγγύηση. Έχουμε 2 χρόνια εγγύηση βεβαίως. Με την κατάλληλη φροντίδα, δηλαδή αν φροντίζουμε το μηχάνημά μας, θα διαρκέσει τουλάχιστον για 15 χρόνια. Έχουμε θεραπεία σχεδόν για την οποιαδήποτε πάθηση, όπως είδατε και μπορείτε να δείτε και από τους οδηγούς. Δεν χρειάζονται ειδικές γνώσεις. Μπορεί ο καθένας από εμάς να το χρησιμοποιήσει όπως το χρησιμοποιούσα εγώ τόσα χρόνια. Είναι πάρα πολύ εύκολο και μάλιστα όταν αρχίσουμε και καταλαβαίνουμε πώς δουλεύει, μπορούμε και μόνοι μας, ακόμα και αν δεν υπάρχει θεραπεία συγκεκριμένη, μπορούμε και μόνοι μας να αντιληφθούμε τι πρέπει να κάνουμε ανάλογα με το τι νιώθουμε. Δεν έχουμε αναλώσιμο βεβαίως. Δεν υπάρχει κόστος συντήρησης και υπάρχει άμεση υποστήριξη, RLT είναι η Radiant Life Technologies. Μετά την πώληση, συμπεριλαμβανομένη της καθοδήγησης για τυχόν ασθένειες που δεν αναφέρονται στον οδηγό χρήσης, εδώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει ένα healing team στο εξωτερικό από διεθνούς καταγωγής μέλη, τα οποία για οτιδήποτε έχουμε, αν υπάρχει μια διάγνωση γιατρού, σκανάρουμε, το στέλνουμε και μας δίνουν θεραπείες συγκεκριμένες για το άτομο αυτό. Το έχουμε δει σε περιπτώσεις όγκων, γιατί δεν είναι όλες ίδιες και δεν αντιμετωπίζονται όλες με τον ίδιο τρόπο αναλόγως του σταδίου στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής και σίγουρα δεν πρέπει να έχει κάνει χημειοθεραπεία. Αν έχει κάνει χημειοθεραπεία, του λέμε ότι δεν μπορούμε να τον βοηθήσουμε γιατί η χημειοθεραπεία καταστρέφει και τα υγιή κύτταρα και η θεραπεία αυτή δουλεύει στα υγιή κύτταρα. Επομένως, αν δεν υπάρχουν υγιή κύτταρα, δεν μπορούμε να βοηθήσουμε. Και επίσης, σε κάτι άλλο το οποίο πρέπει να το πω, όπου δεν μπορούμε να βοηθήσουμε, είναι όταν ο ασθενής έχει κάνει μεταμόσχευση καρδιάς ή έχει δυματοδότη. Δεν είναι ότι έχουμε δει ότι υπάρχουν αρνητικά αποτελέσματα, αλλά δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος για την έρευνα για να μπορούμε να το εγγυηθούμε. Έχει πιστοποίηση CE και βεβαίως η εταιρεία έχει 2 πιστοποίησεις ISO από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης και είναι και κατοχυρωμένη εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω κάποιες μαρτυρίες από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δέχτηκαν να μοιραστούν την ιστορία τους μαζί μας και θα τις δούμε λίγο. Εδώ θα τα διαβάσω γιατί πρέπει να τα διαβάσω όπως τα έχουν πει. Ο κύριος Γιάννατσέκ είναι Τσέχος Ολυμπιονίκης, εκπροσώπησε την Τσεχία στο Άλμα Επικοντό σε 3 Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Σίδνεϊ το 2000, στο Πεκίνο το 2004 και στην Αθήνα το 2008. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μου διακοπών, αυτό έγινε το 2012,
Ανέβηκε ξαφνικά η θερμοκρασία μου και ένιωσα ένα αφόρητο πόνο στην περιοχή του αριστερού ισχύου. Οι γιατροί με διέγνωσαν με σταφυλόκοκο στο αίμα και με φλεγμονή στην άρθρωση του ισχύου. Ακολούθησε μία εβδομάδα νοσηλείας, ανακουφίζοντας τον πόνο, εφαρμόζοντας μία θεραπεία με αντιβιωτικά, η οποία αφαίρεσε το σταφυλόκοκο από το αίμα. 14 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων, άρχισα να χρησιμοποιώ τον Delta Laser καθημερινά, με τη χρήση ενός προγράμματος για τη ζωτικότητα και την ανακούφιση της φλεγμονής της άρθρωσης του ισχύου. Μετά από 3 εβδομάδες θεραπείας, η ακτίνα κίνησης της άρθρωσης του ισχύου μου είχε αποκατασταθεί κατά 90% και ο πόνος του ισχύου είχε υποχωρήσει. Αυτό μου επέτρεψε να αποφύγω τη λήψη φαρμάκων για τον πόνο και η ενέργεια συνεχώς αποκαθίστατο σε όλο μου το σώμα. Η προσωπική μου εμπειρία με τον Delta Laser είναι σήμερα η πιο θετική και πιο ισχυρή από οτιδήποτε άλλο είχα την ευκαιρία να χρησιμοποιήσω για αποκατάσταση και ανάπλαση κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής μου αθλητικής σταδιοδρομίας. Η Ντενίσα Μπαρέσοβα είναι η πιο πετυχημένη Τσέχα αθλήτρια στα αερόβια αθλήματα. Έχει 5 εθνικούς, 3 ευρωπαϊκούς και 1 παγκόσμιο τίτλους. Μιλάει η μητέρα της, η οποία είναι και προπονήτριά της. Είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω τη θεραπεία κόμρα και τον Delta Laser κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών της κόρης μου, την οποία προπονούσα για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αθλητικού Aerobics του 2012. Συμπεριλάβουμε τη θεραπεία κόμρα στο πρόγραμμά μας 3 μήνες πριν το πρωτάθλημα για 3 βασικούς λόγους. Πρώτον, θέλαμε να ενισχύσουμε τον οργανισμό κατά τη διάρκεια της πιο απαιτητικής και πιεστικής φάσης της προπόνησης πριν τον αγώνα και κυρίως λόγω μιας μονοπυρήνωσης που είχε περάσει ένα χρόνο πριν και δεν είχε ακόμη πλήρως ανακάμψει. Δεύτερον, είχε ένα πόνο στο γόνατο ο οποίος την ταλαιπωρούσε για λίγους μήνες και παρόλο που η Ντενίσα πέρασε από διαδικασίες αποκατάστασης δεν γινόταν καλά. Τρίτον, θέλαμε να δοκιμάσουμε τις θετικές επιδράσεις της θεραπείας κόμρα κατά του στρες για να αποκτήσει η αθλήτρια ψυχική ισορροπία. Βάσει της εμπειρίας μου με τη θεραπεία κόμρα, είμαι σίγουρη ότι η κόμρα και το Delta Laser θα μπορούσε να συμβάλλει στην πρόληψη, αποκατάσταση ή στην επίτευξη και διατήρηση κορυφαίας αθλητικής κατάστασης σε κάθε επαγγελματία ή ερασιτέχνη αθλητή. Ο κύριος Λάτεβ είναι γιατρός. Είναι Βούλγαρος με πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας, συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης της καρδιαγγειακής μονάδας ενός μεγάλου νοσοκομείου στη Βουλγαρία. Πώς μάθατε για τα χαμηλής έντασης λέιζερ και ειδικά για τη θεραπεία κόμρα? Η αιτία ήταν ένα δικό μου πρόβλημα υγείας. Ξεκίνησε το 2000 και έφτασα στο σημείο οι δίσκοι μεταξύ L4 και L5 να συνθλιφτούν εντελώς. Με τα βίας μπορούσα να περπατήσω και λόγω έλλειψης νεύρωσης οι μύες του αριστερού μου ποδιού ατρόφησαν, με αποτέλεσμα το πόδι μου να λεπτύνει. Μου συνέστησαν εγχείρηση, αλλά υπήρχε υψηλό ρίσκο, περίπου 50% αποτυχίας και επικείμενης παράλυσης. Έτσι είπα όχι. Έκανα όλων των ειδών φυσιοθεραπείες, ξέρετε, δεν έκλεισα τις πόρτες, αλλά εισμάτη. Ο κύριος Λάτεβ έχει ένα ιδιαίτερο χιούμορ, γιατί τον έχω γνωρίσει. Όταν δοκίμασα το Delta Laser περίπου 2 χρόνια πριν, δεν κατάφερα να ολοκληρώσω την πρώτη θεραπεία, γιατί αποκοιμήθηκα λόγω της ξαφνικής ανακούφισης του πόνου. Μετά από λίγες μέρες μπορούσα να κοιμηθώ ήσυχα τα βράδια, χωρίς φάρμακα και σύντομα άρχισε να βελτιώνεται και το περπάτημά μου. Συνειδητοποίησα ότι όσον αφορά την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα, αυτό το νέο laser δεν είχε καμία σχέση με τα προηγούμενα με τα οποία μου είχαν κάνει θεραπείες. Μετά από μερικούς μήνες σταμάτησα να χρησιμοποιώ το μπαστούνι και αργότερα ακόμη και το μούδιασμα στο αριστερό μου πόδι, το οποίο ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα κατά την οδήγηση, μειώθηκε σε μεγάλο βαθμό. Το Delta είναι σπουδαία ανακάλυψη και κάνει τη δουλειά του εξαιρετικά καλά, πολλές φορές εκπληκτικά καλά. Θα ήθελα αυτό να γίνει γνωστό, δεδομένου ότι η LLLT, θεραπεία με χαμηλής έντασης λέιζερ, δεν είναι αρκετά γνωστή. Ακόμα και αν σκεφτείτε ένα μικρό γεγονός, πολλοί ασθενείς μου με προβλήματα στις αρθρώσεις δεν μπορούν να κοιμηθούν καλά γιατί πονούν. Αλλά μετά από μία μόνο θεραπεία, ο πόνος υποχωρεί και αναφέρουν ότι κοιμούνται καλά. Αυτό δεν πρέπει να περνάει απαρατήρητο. Άλλωστε, δεν χρησιμοποιούμε πια φάρμακα. Και τότε το Delta κάνει πολύ περισσότερα μετά από μόλις 3 ή 4 θεραπείες και η κινητικότητα της άρθρωσης αποκαθίσταται και ο ασθενής αισθάνεται όπως πριν. Έχει κάποια παραδείγματα από κάποιους ασθενείς, πόνο στο γόνατο, άντρας, 30 ετών, πρώην ποδοσφαιριστής, με φθαρμένους τένοντες στο γόνατο και δυσκολία στην κίνηση.
Η θεραπεία κόμβρα απέφερε άμεση βελτίωση. Μετά από 5 θεραπείες, ο πόνος εξαφανίστηκε και κατά αυτόν ο ασθενής επανήλθε πλήρως στην αρχική του κατάσταση. Πόνος ισχύου, άνδρας, 25 ετών, εργάτης, τετρακέφαλος, συγκεκριμένα ορθός μοιραίος ισχύου, πιέστηκε από μηχάνημα. Οξύς πόνος, το περπάτημα αδύνατο. Μετά από μία μόλις θεραπεία, οδήγησε το αυτοκίνητό του και μετά από 3 ήταν και πάλι πίσω στα φυσιολογικά του επίπεδα. Αχίλλειος τένοντας, άνδρας, 35 ετών, βοηθός διαιτητή ποδοσφαίρου. Αντικειμενικά ευρήματα σχετίζονταν με ιστό στον αχίλλειο τένοντα, οξύ πόνο και δυσκολία στο περπάτημα. Μετά από 5 θεραπείες, το πρόβλημα είχε θεραπευτεί. Πρισμένο γόνατο. Μετά από μία θεραπεία, ο πόνος εξαφανίστηκε και οι λιποδιστροφικές σακούλες στο πίσω μέρος του γονάτου, οι οποίες όταν διωγγώνονται ελαττώνουν την κινητικότητα ακόμη περισσότερο, ελαττώθηκαν στο κανονικό τους μέγεθος. 5 θεραπείες σε καθημερινή βάση ελάττωσαν την περίμετρο του πρισμένου γονάτου κατά μέσο όρο 1/100. Βαθύ κόψιμο στην πατούσα, κάτι που μπορεί να συμβεί στον καθένα μας. Πάτησα στην κόψη ενός αιχμηρού μεταλλικού αντικειμένου και έκοψα βαθιά την πατούσα του αριστερού μου ποδιού. Η πληγή ήταν περίπου 6 εκατοστά σε μήκος και 3 με 4 χιλιοστά σε βάθος. Ο γιατρός της περιοχής μου είπε να πάω στο νοσοκομείο να μου φροντίσουν την πληγή ανάλογα. Επειδή είχα μαζί μου τον Δέλτα, αποφάσισα να μην πάω στο νοσοκομείο και να θεραπεύσω την πληγή μόνο με τον Δέλτα. Ξεκίνησα με έντονη ακτινοβόληση την πρώτη μέρα, χρησιμοποιώντας την κεφαλή Medical στα 5-50 και στη μεταβλητή ρύθμιση. Κάθε συχνότητα για 5 λεπτά και περίπου κάθε 3 με 4 ώρες. Συνέχισα για τις πρώτες 3 μέρες με την ίδια ένταση της θεραπείας. Από την τέταρτη μέρα και μετά έκανα μόνο πρωινές και βραδινές θεραπείες στις ίδιες ρυθμίσεις. Μετά από τις πρώτες 2 μέρες η πληγή έκλεισε εν μέρη και δεν υπήρχαν ορατά σημεία φλεγμονής. Ένιωθα πόνο όταν περπατούσα και επίσης δεν μπορούσα να πατήσω στο πόδι μου με όλο το βάρος του σώματός μου. Η κατάσταση της πληγής βελτιωνόταν κάθε μέρα με τις θεραπείες. Την τέταρτη μέρα σταμάτησα να καλύπτω την πληγή με γάζα και μπορούσα να περπατήσω βάζοντας σχεδόν όλο το βάρος μου στο πόδι, παρόλο που ακόμη ένιωθα λίγο πόνο. Την έκτη μέρα μετά το ατύχημα, η πληγή ήταν εντελώς κλειστή και μπορούσα να περπατήσω εντελώς κανονικά. Σβετάνοφ Μιχαήλ από Τσεχία. Και έχω και ένα τελευταίο από μια κυρία. Έσπασα τα πλευρά μου την τελευταία εβδομάδα του Φεβρουαρίου του 2012. Ο γιατρός μου μου είπε ότι δεν υπήρχε κάτι να μου δώσει για να βοηθήσει την κατάσταση και μου σύστησε ανάπαυση, δίνοντάς μου ένα μέσο όρο ανάρρωσης 4 με 6 εβδομάδων. Χρησιμοποίησα τον Delta Laser και οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους. Μετά από μόνο μία εβδομάδα, 3 θεραπείων την ημέρα, τα πλευρά μου άρχισαν να αποκαθίστανται και οι μελανιές ελαττώθηκαν σημαντικά. Μετά από μόνο 2 εβδομάδες, όλες οι μελανιές είχαν οριστικά φύγει. Συστήνω ανεπιφύλακτα τη χρήση της θεραπείας κόμβρα. Αυτή ήταν και η τελευταία μαρτυρία και γι' αυτό και εγώ στα βίντεο που έκανα λέω θεραπεία κόμβρα, τι άλλο χρειαζόμαστε. Γιατί πραγματικά νιώθω ότι έχοντάς το στην τσάντα μου, οτιδήποτε μου συμβεί, μπορώ αμέσως να αντιμετωπίσω και να ανακουφιστώ από τον πόνο, τον τραυματισμό, ένα εξάνθημα, μια αλλεργία που μπορεί να μου συμβεί, οτιδήποτε. Η θεραπεία κόμβρα δεν είναι επεμβατική, δεν είναι τοξική. Έχει 4 ακτινοβολίες οι οποίες είναι θεραπευτικές, είναι αποδεδειγμένα θεραπευτικές, πάρα πολλά χρόνια τώρα, και βοηθούν τον οργανισμό μας στη σωματική του βιοδιέγερση και στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού του. Αυτή ήταν η παρουσίασή μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και θα ήθελα να μου κάνετε ερωτήσεις, αν έχετε απορίες, τι θα θέλατε να μάθετε. Η συσκευασία του λέιζερ έρχεται και με τις 4 κεφαλές όπως το βλέπετε εδώ και όπως σας έδειξα, ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός, μπορεί κάποιος να πει ότι θέλω μόνο την κεφαλή Medical. Μπορεί να πάρει μόνο την κεφαλή Medical. Υπάρχουν ερωτήσεις? Παρακαλώ. Όχι, δεν έχω. Είναι όμως κάτι που το έχω στα σχέδια, αλλά όχι στα άμεσα. Ίσως προς το τέλος της χρονιάς, γιατί αυτή τη στιγμή έχω ξεκινήσει μια διαδικασία επικοινωνίας με γιατρούς
και ιατρικά κέντρα και είναι κάτι που σκέφτομαι να το κάνω αργότερα, δεν έχω ακόμη, όχι. Βεβαίως, είναι για να την έχουμε στο σπίτι μας. Η μικρή συσκευή με τη μία κεφαλή είναι 950 ευρώ. Η μεγάλη συσκευή με τις τέσσερις κεφαλές είναι 1.950 ευρώ. Και έχω πάρα πολύ καλή έκπτωση λόγω της έκθεσης, γιατί αν μπείτε στο site της μαμάς εταιρείας, θα δείτε ότι οι τιμές είναι από 300 έως 500 ευρώ πιο ψηλές από τις δικές μου. Τους έχω ζητήσει να μου δώσουν ειδική έκπτωση και σαν αντιπρόσωπος, αλλά και λόγω της έκθεσης και την έχω πάρει. Ναι, εσείς μπορεί να μου πείτε ότι εγώ θέλω τη Meridian για τα μαλλιά μου, λέω τώρα, που είσαστε μια χαρά. Κάποιος μπορεί να πάρει τη Medical για ιατρικούς σκοπούς. Αν κάποιος είναι οδοντίατρος και θέλει για τα δόντια, μπορεί να πάρει την Probe. Με όποια κεφαλή θέλει ο καθένας. Εάν προσθέσετε μετά μια κεφαλή, είναι 350 ευρώ η κεφαλή. Επομένως, δεν συμφέρει να το πάρετε τηματικά. Αν είναι κάτι που το θέλετε για την οικογένεια, δηλαδή παιδιά, γονείς. Παρακαλώ. Βασίζεται σε παλώμενο φως, παλώμενο μαγνητικό πεδίο ή μόνο παλώμενο φως? Όχι, είναι τέσσερις οι εκνοβολίες. Είναι λέιζερ, περίθρο λέιζερ, μαγνητικό πεδίο, LED, τρία χρώματα. Συγχρόνως και τα τρία. Και υπέρηχος. Είναι τέσσερα μαζί συνεκτικά. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή καμία άλλη συσκευή στον κόσμο που να δουλεύει τις τέσσερις εκνοβολίες συνεκτικά. Είμαστε οι μοναδικοί. Ευχαριστώ. Άλλος. Παρακαλώ. Εάν πέσει μέσα στο νερό, έχει ασφάλεια έτσι ώστε να προστατευτεί. Δηλαδή είναι σαν να πέφτει η ασφάλεια και προστατεύεται. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι καλό είναι, αλλά αν μας πέσει δεν θα πάθει κάτι. Αν έχουμε νερό στο πρόσωπο, μπορούμε να κάνουμε κατευθείαν για να... Κανονικά πρέπει η επαφή να γίνεται στο δέρμα, το δέρμα να είναι καθαρό και στεγνό, για καλύτερα αποτελέσματα. Να μην έχουμε δηλαδή make-up εμείς οι γυναίκες ή οτιδήποτε άλλο. Άλλος. Μπορείτε να περάσετε στην έκθεση να μας δείτε.